Γεια σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο στο κανάλι. Ξεκινάμε και πάλι, από ό,τι φαίνεται, καθημερινά βίντεο με το καινούριο πρόμο Food Birthday που βγήκε, γιατί θα βγαίνουν κάθε μέρα SBC, τουλάχιστον με παίκτες, όπως και στο Food Freeze, το οποίο ήταν ένα από τα καλύτερα, ίσως και το καλύτερο πρόμο που έχει βγει μέχρι τώρα, για φέτος, το FIFA 21, και μάλλον την ίδια εδώ θα ακολουθήσει και το Food Birthday από ό,τι φαίνεται, το οποίο θα έχει τον ίδιο τρόπο με τα SBC, γιατί ξεκινάει από το FIFA 19, από το FIFA 9, συγγνώμη, και θα φτάσει μέχρι το FIFA 20, λογικά, ή 21. Οπότε θα έχουμε αρκετά SBC και αρκετές μέρες να τα πούμε. Μάλλον είναι το πρώτο βίντεο που βλέπετε με Food Birthday Content. Αν και το πρώτο reaction την πρώτη μέρα που βγήκε ήμασταν live και θα έρθει και ένα βίντεο το οποίο θα έχει και αντίδραση για το. Την πρώτη αντίδραση για τα. Και τα πρώτα στοιχεία για το Food Birthday Promo και το Pack Opening, γιατί ήμουνα με τον Κώστα μαζί και ανοίξαμε και τα δικά μου packs και τα δικά του packs και είχαμε ωραία πραγματάκια. Θα έρθει και αυτό το βίντεο. Αλλά ξεκινάμε με το δεύτερο ουσιαστικά SBC και στο επόμενο βίντεο που θα έχει το Pack Opening λογικά θα μιλήσω και για τον Podolski εκεί. Όχι τόσο αναλυτικά βέβαια, αλλά από εδώ και πέρα θα βλέπουμε αναλυτικά μαζί τα SBC. Και είμαι έξω από το menu του Ultimate Team για να μπαίνουμε και να βλέπουμε κατευθείαν τι γίνεται στην loading screen που είναι πολύ, πολύ hype. Για να δούμε. Και μετά θα βλέπουμε την κάρτα από το loading screen για να δούμε τι έχουμε και θα μπαίνουμε να δούμε τι ζητάει κτλ. Δεν πρόλαβα να δω. Πάμε στο Squad Building Challenges section για να δούμε τι έχουμε. Δεν το βλέπω. Παλάσιο. Okay. Είναι μια κάρτα η οποία παίζονταν τότε. Αρχικά τη βλέπω απ' έξω. 88, λέω μικρό rating. Εδώ στον Ποντόλσκι είχαμε 90, εδώ 88. Αλλά βλέπω από τη face card ότι έχουμε πολύ ωραία stats. Έχουμε pace το οποίο είναι μέσα στο meta, δηλαδή 90+, 93 κιλός μάλιστα, πολύ ωραίο το pace. Βλέπω 95 dribbling, το οποίο αν είναι σωστά τα επιμέρους θα είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Είναι και Αργεντίνος, από το Ιταλικό δεν είναι τόσο δύσκολα τα links, δεν είναι άσχημα τα links. Βλέπω και 87 shooting, το οποίο είναι ok. Είναι ok. Αρκεί και εκεί τα επιμέρους να είναι σωστά μοιρασμένα. Το passing του φαίνεται ok και έχει και physical 80. Ωραία πραγματάκια. Πάμε να δούμε μέσα την κάρτα. 5 skills, 3 weak foot. Αυτός ο συνδυασμός μου αρέσει. Δηλαδή, αν μου πεις, σου δίνω μια κάρτα και σου δίνω 5 αστέρια και 3 αστέρια. Πού βάζεις τα 5, πού βάζεις τα 3. Στο φετινό meta θα βάζα 5 στα skills και 3 στο weak foot. Γιατί για μένα προσωπικά και από τις κάρτες που έχω χρησιμοποιήσει και από την εμπειρία μου μέχρι το FIFA 21, ξέρω ότι φέτος το weak foot είναι πολύ overrated. Δεν χρειάζεται. Καλό είναι να έχεις 5 weak foot, αλλά το 3 weak foot είναι σαν το περσινό 4. Το 4 weak foot είναι σχεδόν σαν να έχεις 5. Ειδικά αν ο παίκτης έχει καταπληκτικό shoot, είναι σαν να έχεις 5 weak foot, αν έχεις 4 weak foot. Το 5 weak foot. Νομίζω ότι είναι μια υπερβολή φέτος. Δηλαδή το 5 weak foot δεν μου λέει και πολλά φέτος. Καλό είναι, αλλά δεν μου λέει όσο μου λέει το 5 skills. Βέβαια το 5 skills έχει και αυτή την ιδιότητα ότι πρέπει να είναι κάποιος που χρησιμοποιεί την κάρτα που χρησιμοποιεί τα skills και τα κάνει utilize μέσα στο παιχνίδι. Αλλά ok, high. Το οποίο εμένα μου αρέσει γενικά. Σε πολλούς δεν αρέσει στο Strikers και αυτά γιατί έρχονται και λίγο πίσω, αλλά εμένα μου αρέσει. Γενικά είναι μια κάρτα που κινείται και κάνει αρκετές κινήσεις στο high. Δεξιοπόδαρος, 5 skills, 3 weak foot, ωραία. 5-9 δεν είναι ούτε πολύ κοντός ούτε πολύ ψηλός. Μέχρι εδώ πάρα πολύ ωραία. Θα μπορούσε να έχει και τα 4 και το 4 weak foot βέβαια. Αλλά εγώ σας είπα το 3 weak foot δεν με χαλάει εφόσον έχει και 5 skills. Και πάμε στα επιμέρους. Το pace του είναι φυσιολογικό, 94-92. Το shooting του είναι φανταστικό παιδιά. Το shooting του είναι φανταστικό γιατί το attacking position και το finishing είναι σε high end level. Ευτυχώς επιτέλους γιατί σε αυτό το πρόμο μέχρι τώρα έχουμε δει κάρτες να βγαίνουν με πολύ χαμηλό finishing για τις κάρτες που υπάρχουν, δηλαδή ο Λούκας 86, ο Πέρτς 86, με όλοι 86 finishing με τις κάρτες που έχουν βγει στο market. Αυτός έχει 92, πολύ ωραίο, το shot power 86, αλλά με ένα chemistry style το κάνεις ωραιότατο. Το passing του είναι καλό και το dribbling του παιδί είναι πάρα πολύ καλό. Και το physical, τελικά η κάρτα είναι, αυτό, είναι αυτή που δείχνει. Έχει ακραία stats. Βγαίνει ακραία stats. Είναι ακραία κάρτα. Είναι πάρα πολύ ωραία κάρτα. Και έχει και finesse straight. Μέχρι εδώ θεωρώ ότι είναι ένα dub. Είναι μια κάρτα η οποία έχει 5 skills. Έχει pace. Έχει πολύ καλό shooting. Έχει ok passing. Μπορώ να πω και καλό passing. Γιατί το vision και το short pass που είναι τα πιο σημαντικά στο striker. Με το striker δεν θα κάνεις πολλές μακρινές. Το long pass δεν είναι τόσο σημαντικό. Το short pass και το vision που είναι πολύ σημαντικά είναι σε πολύ καλό level. Δηλαδή το 83 passing είναι και λίγο ψεύτικο.
In-game δεν θα το δεις, δεν θα είναι τόσο κακό το passing του. Το dribbling του είναι φανταστικό, το agility και το balance είναι πολύ ωραία, το reaction είναι καλό, το ball control και το dribbling είναι φανταστικά και το composure είναι φανταστικό. Είναι πραγματικά ένα απίστευτο dribbling, δεν είναι κάτι το οποίο... Δεν υπάρχει κάποιο από το οποίο είναι λες, α, έχει χαμηλό αυτό τέλος πάντων. Είναι όλα φανταστικά στο dribbling του και το physical είναι πάρα πολύ καλό. 86 stamina για ένα επιθετικό είναι υπέρ αρκετό. Έχει και jumping. Το, ακόμα και strength, δηλαδή με ένα hawk, το strength του πάει κοντά στο 80-80 κάτι. Είναι πάρα πολύ ωραία κάρτα. Είδα δύο segments. Θα ήθελα να μην απογοητευτώ και, να, και ξαφνικά να την κάνουν overpriced. Για να δούμε. 83 και 85. Έχει μία και θέλει και Team of the Week, οι οποίοι είναι ανεβασμένοι. Αυτή η 85 με τον Team of the Week, a bit too much, νομίζω. Είναι a bit too much, νομίζω. Αυτή η 83 είναι ok. Είναι ok με το folder που υπάρχει, είναι ok. Αυτή η 85 τώρα δεν ξέρω, ρε γάμο, το είναι... Είναι αυτό που έκανε και αρκετές φορές και στο Freeze Promo το είπα αρκετές φορές, ότι παίζει πάρα πολύ με τα όρια. EA και εδώ έχει παίξει με το όριο. Δηλαδή, άμα μιλάγαμε μια 84 με inform, θα το έβλεπα πολύ καλύτερα από μια 85. 85 αυτή τη στιγμή με το folder που είναι, θεωρώ, κάπως ακριβό, είναι too much νομίζω. Είναι too much. Όχι overpriced, αλλά θα μπορούσε να είναι πιο fairly priced, να είναι πιο, πιο δίκαιο. Εδώ πάει να σε τσιμπήσει κιόλας. 85 με Team of the Week είναι αρκετό folder. Είναι αρκετό folder, αλλά. Είναι μια κάρτα η οποία είναι πολύ ωραία. Είναι πάρα πολύ ωραία. Τσάτ. Είναι μέσα στο μέτα. Είναι τεράστιο μέτα. Αυτή η κάρτα. Και για τον Ποντόλσκι, επειδή δεν ξέρω κατά πόσο θα έχω πει αναλυτικά στο live, και αυτή είναι μια πολύ ωραία κάρτα. Δηλαδή και το shoot του είναι φανταστικό. Και το finishing που και εκεί έπρεπε να το κάνω πάνω από 90 το finishing. Το dribbling του. Το Ποντόλσκι, το dribbling είναι αυτό που τον χαλάει λίγο. Αλλά και ο Ποντόλσκι έχει 5-3 επίσης. Το οποίο το γλιτώνει λίγο. Δηλαδή με τα 5 skills στο agility balance δεν θα είναι τόσο άσχημο. Όσο ήταν αν είχε λιγότερα skills, έχει καταπληκτικό physical και αυτή είναι μια ωραία κάρτα και νομίζω ότι έχει και καλύτερη τιμή. Έχω κάνει ήδη, επειδή είχα folder, έχω κάνει την 82 του και εδώ θέλει 85, δηλαδή και εδώ θα έπρεπε να είναι 84 αυτή του Ποντολούσκη. Και εδώ η 85 ξεφεύγει λίγο με το folder που υπάρχει. Δηλαδή ο Ποντολούσκη, από ό,τι είδα στο folder, περίπου είναι 192.193. Είναι τσιμπημένος και ο Ποντολούσκη, μπορώ να πω. Θεωρώ πιο μέτα, ας πούμε, την κάρτα του Παλάσιο τη θεωρώ πιο μέτα, να πω την αλήθεια. Δεν ξέρω αν έχουν βγάλει κάτι άλλο και το χάνω, δεν ξέρω. Τα daily ok υπάρχουν, του Rare δίνει. Εδώ αυτό τι είναι. Εδώ αυτό SBC ποιο είναι τώρα, γιατί... Α, πινιάτα, όχι, αυτό υπήρχε. Το υπήρχε, βγήκε το Challenge 2 που και αυτό δίνει του Rare. Birthday Candles, αυτό δεν ξέρω αν υπήρχε. Αυτό δεν ξέρω αν υπήρχε. Νομίζω πως όχι. Νομίζω πως δεν υπήρχε. Υπάρχει το Current Team of the Week Upgrade. Δεν λέει κάτι. Νομίζω ότι αυτό δεν υπήρχε. 70 rating, 90 chemistry. Να και δίνει ένα rare gold pack το οποίο είναι και tradable. Ok. Players from same league minimum 6. Θα το κάνω για να κλείσουμε το πακέτο. Να κλείσουμε το πακέτο, γι' αυτό. Θα το κάνω απλά για να κλείσουμε ένα πακετάκι έτσι, γιατί έτσι έχουμε συνηθίσει αυτά τα βίντεο. Λοιπόν, κάνω το SBC και επανέρχομαι με το πακέτο. Λοιπόν, έτοιμο το SBC, δεν ήταν κάτι δύσκολο. Από το ίδιο πρωτάθλημα και λιγότερες εθνικότητες. Δηλαδή, όσο πιο λίγες εθνικότητες, τόσο το καλύτερο, μέχρι 5. Εύκολο SBC και δίνει και 3 double pack. Μπράβο, ρε. Τέτοια θέλουμε να βλέπουμε. Με κάνα 3 double pack. Λοιπόν, θεωρώ ότι είναι μια καλή καρτούλα σήμερα, Παλάσιο, έτσι για να κλείσουμε. Δεν είναι άσχημη, θα μπορούσε να είναι λίγο πιο φθηνή. Αλλά εντάξει, άμα δεν μας φάει και το folder EA, τώρα δεν θα ευχαριστηθεί. Μην τα θέλουμε και τα δικά μας με την EA Sports. Όπα, να το walkout, όπα ρε. Gold walkout. Καλό, μαζί και καλό το τέτοιο που πετύχαμε, Robertson. Δεν είναι άσχημο. Ωραίο φοντεράκι και είναι και τρίτο μπλου φοντεράκι. Βγάλαμε προφιτάκι. Ωραίο προφιτάκι θα πω. Μια χαρά. Ωραία. Robertson. GG, 87 τώρα. Πάει γύρω στο 40.000, 45. Κάπου εκεί. Μια χαρά. Κάπου εδώ κλείνουμε. Έχω μπει λίγο στον πειρασμό να κάνω. Μπορεί να κάνω τον Παλάσιο. Δεν ξέρω. Ανάλογα πώς θα πάει και το. Πώς θα πάει και το folder που θα έχω στο club. Και να δω. Δεν είδα και. Για να δούμε πόσες μέρες έχει. Για να σας πω. Να δούμε και πόσες μέρες έχει ο Παλάσιο. Έχει 6 μέρες και ο Παλάσιο. Εντάξει. Παίζει πολύ πιθανό να τον κάνω, γιατί δεν ξέρω. Με τριγκάρει λίγο η κάρτα του. Μ' αρέσει αυτό το dribbling που έχει. Είναι καταπληκτικό. Γενικά η κάρτα του είναι πολύ μετά. Παίζει
να τον κάνω και να γίνει και review. Μπορεί, αν προλάβω να τον κάνω και γρήγορα και τον ολοκληρώσω μέσα στο Σαββατοκύριακο, μπορεί και να έχετε review. Για να μπορέσετε να το δείτε και αν θέλετε να τον κάνετε κι εσείς. Γι' αυτό λέω, αν μπορώ γρήγορα. Λοιπόν, αυτά. Like αν σας άρεσε, subscribe αν είστε εγγεγραμμένοι στο κανάλι και θα τα πούμε μάλλον αύριο. Λογικά αύριο, κατά πάσα πιθανότητα 99% θα τα ξαναπούμε αύριο με το επόμενο SBC. Μέχρι τότε, γεια χαρά.